Έχουμε τοποθετήσει μια οθόνη Pioneer AVIC F8902. Είναι σε μορφή tablet, το οποίο δείχνεται πιο πολύ σε αυτοκίνητα που θέλουμε να κάνουμε μια εργοστασιακή τοποθέτηση ή τύπο εργοστασιακής τοποθέτησης. Όπως βλέπετε, έχει έρθει το κατάλληλο πλαίσιο για να ταιριάξει στον χώρο του αυτοκίνητου. Έχει αλλάξει ριζικά το μοτίβο του αυτοκίνητου αισθητικά και σε λειτουργίες. Έχουμε navigation και όπως βλέπετε έχει ένα touch screen πάρα πολύ καλό. Εδώ είναι το home button. Έχουμε ραδιόφωνο. Το οποίο έχει μια αρκετά καλή λήψη, ως πάρα πολύ καλή θα έλεγα. Δουλεύουν και τα χειριστήρια του τιμονιού που έχει το αμάξι. Πάλι home button. Μπορούμε να πάμε στη θύρα USB, την οποία την έχουμε τοποθετήσει στην εργοστασιακή θέση του αυτοκινήτου με το στικάκι. Γυρνάμε στο αρχικό μενού. Από ό,τι βλέπετε δεν έχει κάποια άλλη εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ. Κάτω εδώ έχει το voice, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σε φωνητική λειτουργία, το Bluetooth, Bluetooth audio από το κινητό μας τηλέφωνο, τα application που έχετε σαν Android, το βίντεο από το USB και τα settings του μηχανήματος. Αν πατήσουμε τα application, έχουμε τρεις σελίδες, οι οποίες είναι τα application που έχουν τα Android μέσα, όπως είναι κάμερα, Chrome, Play Store, το τηλέφωνο, information του αυτοκίνητου εφόσον το υποστηρίζει ανάλογα με το αμάξι. Εδώ στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε κάποια πραγματάκια, αλλά όχι όλα. Είναι τι πληροφορίες μας μεταφέρει το κάθε αμάξι. Πάλι Bluetooth Music στο περιβάλλον του Android. Το Auxin που να το αξιοποιούμε. Google Maps αν θέλουμε, το YouTube, Spotify, iGo. Το GPS location, το οποίο βλέπουμε σε τι σημείο βρίσκονται η δορυφόρη που πιάνει το αμάξι στο navigation, που όπως βλέπουμε είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έτσι. Settings, το ραδιόφωνο, Netflix, το Z-Link το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε Android το CarPlay, το φωνητικό search και το Google. Μια πολύ ωραία συσκευή, αξιόπιστη και με πολύ καλή αίσθηση αφής και γρήγορη. Όπως βλέπετε τώρα εδώ διάλεξα κάτι το οποίο δεν το έχουμε να το αξιοποιήσουμε. Πάμε Navi και ανοίγουν όλα αυτόματα και γρήγορα. Πολύ καλή αίσθηση, πολύ γρήγορη και στο συγκεκριμένο αμάξι έχουμε βάλει και κάμερα οπισθοπορίας, μάλλον είχε κάμερα οπισθοπορίας, την οποία τη συνδέσαμε με το εργοστασιακό μηχάνημα. Και αυτή δουλεύει σωστά. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί καθόμαστε τη δημιουργία του συνοδηγού. Μισό λεπτάκι να γυρίσουμε. Ήρθαμε από τη μεριά του οδηγού και αφού βάλουμε την όπισθεν, γυρνάμε στην κάμερα πιστοπορίας που προϋπήρχε στο αμάξι πάνω με την εργοστασιακή οθόνη. Δεν έχει χαθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου και δουλεύουν όλα μία χαρά.